Πρόεδρε, κοίταξε να δεις. Καμιά φορά η ευγένεια εκλαμβάνει τόσο αδυναμία. Λοιπόν, έχουμε κάνει ως λαϊκή συσπήρωση έτοιμα να συζητηθεί. Όχι ενώ οποιοδήποτε ζήτημα. Είμαστε 20 μέρες, δεν είμαστε την επόμενη μέρα. Είμαστε 20 μέρες μετά από μια τεράστια καταστροφή. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Κάηκαν 110.000 στρέμματα στην Αττική. Θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Πυρπολήθηκαν εκατοντάδες σπίτια. Ανθρώπινες ζωές. Είχαμε 2 νεκρούς. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Τους ανθρώπους να τους ξεχάσουμε. Ένας. Ενικός. 2 νεκροί. Δυστυχώς, ένας. Υπάρχει ευτυχώς ένας νεκρός, όχι πολύ. Ο οποίος μέσα στη φωτιά από αυτοκινητιστικό σκοτώθηκε εξαιτίας όμως της κατάστασης που επικρατούσε από την πυρκαγιά και μία άτυχη εργαζόμενη η οποία κάηκε μέσα στην αποθήκη. Τέλος πάντων, προχωράμε. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε τώρα διαγωνισμό σε αυτά τα μακάβρια πράγματα. Λέμε όμως ότι είναι μια τεράστια καταστροφή. Όχι οποιαδήποτε. Είναι μια τεράστια καταστροφή και το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει άμεση σχέση με αυτό το ζήτημα. Δεν είναι κάτι παράτορο. Αν δεν συζητήσει δηλαδή το Περιφερειακό Συμβούλιο αυτό το γεγονός, θα συζητήσει, εδώ φέρατε, έχετε την ευθύνη μαζί με τον Περιφερειάρχη για τα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι 31 θέματα. Βρες μου, Πρόεδρε, ένα θέμα που αφορά τη Γλυφάδα. Είναι 31 θέματα άσχετα με τη Γλυφάδα και τα κανένα θέματα από τα 31 θέματα θα απαντήσω. Δεν έχει να κάνει με αυτή την τεράστια καταστροφή, μετά. Έστω ως ενημέρωση. Ως ενημέρωση, εδώ βγάλατε, εσείς βγάλατε δελτίο τύπου, δεν το βγάλαμε εμείς. Και το δελτίο τύπου λέει την Παρασκευή 19 Απριλίου, δελτίο τύπου με φωτογραφίες και τα λοιπά, συνεδρίασε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στην οποία προέδρευσε η Αντιπεριφερειάρχης, αναπληρώνοντας τον Περιφερειάρχη Αττικής, με σκοπό τον καλύτερο δυνατό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πυρκαγιών το 2024. Αφορά το Περιφερειακό Συμβούλιο σε αυτό το συντονιστικό όργανο. Ποιες ελλείψεις παρατηρήθηκαν, τι κενά διαπιστώθηκαν, τι ενέργειες έγιναν για να μην έχουμε Μια ακόμα. Να απαντήσω επί της διαδικασίας. Να απαντήσω επί της διαδικασίας. Τεράστια καταστροφή. Με βάση το αστεροσκοπείο. Συνάδελφε, δεν κάνετε παρέμβαση επί της διαδικασίας. Επί της διαδικασίας. Έχετε πάρει το μικρόφωνο και έχετε μπει στην ουσία. Ενώ στην ουσία. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και στην ουσία θα μπούμε. Okay. Και αυτό είναι εντάξει το κύριο ζήτημα. Ότι εσείς έχετε κάθε δικαίωμα. Κατά τη γνώμη μας δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Γιατί κατά τα άλλα πριν ξεκινήσει η καταστροφή λέγατε ότι είμαστε άνθρωποι της ευθύνης, ότι αγαπάμε την ευθύνη και όχι μόνο αγαπάμε την ευθύνη, αλλά κύριο και βασικό που θα κρυθούμε όλοι επειδή είναι ξεφεύγει η το θέμα, ξεφεύγει η το θέμα όσον αφορά επειδή τη διαδικασία. Μετά, μετά, κύριε Περιφερειάρχα. Επειδή είναι η λογοδοσία. Μετά, επειδή μπήκατε. Ναι, επειδή είναι η λογοδοσία, εσείς έχετε κάθε δικαίωμα να μην θέλετε να τοποθετηθείτε. Yeah. Όμως, έχουν ζητήσει οι επικεφαλείς όλων των παρατάξεων να τοποθετηθούν για αυτό το θέμα. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου θέλει να τοποθετηθεί για αυτό το θέμα και δεν μπορείτε να κρύβεστε από ένα νόμο που εσείς παραγγείλατε, που ο νόμος λέει ότι ο Περιφερειάρχης με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου αποφασίζει και διατάσσει και ό,τι θέμα το απορρίπτει, ό,τι θέμα το συζητάει. Κανονικά, συζητάμε όμορφα, με επιχειρήματα, αυτό το τεράστιο θέμα. Ο καθένας λέει τη γνώμη του, την άποψή του για αυτό το ζήτημα, που είναι το καυτό θέμα, θα είναι ανυπόφορη ζωή την επόμενη δεκαετία στην Αττική, για να προλάβουμε τα επόμενα, κύριε Περιφερειάρχα, για να προλάβουμε τα επόμενα που είναι μπροστά και με μαθηματική ακρίβεια θα έρθουν όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική. Λοιπόν, εμείς ζητάμε, και το ξαναθέτουμε, να συζητηθεί το θέμα. Αν δεν θέλετε να συζητηθεί το θέμα, τουλάχιστον βάλτε το σε ψηφοφορία, να ψηφίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και να πάρει ο καθένας την ευθύνη του δημοκρατικά και όμορφα να πει δεν το συζητάμε. Μπροστά ενώπιον του κόσμου μας παρακολουθεί και να πει δεν συζητιέται αυτό το ζήτημα. Όχι όμως έτσι. Όχι έτσι. Αυτή η διαδικασία δηλαδή που ακολουθούν όλα τα περιφερειακά συμβούλια σε όλη την Ελλάδα, όλοι οι δήμοι και οι κοινότητες σε όλη την Ελλάδα, εδώ δεν θα γίνει διαφορετικά. Βάλτε το σε ψηφοφορία.